Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει μέσα του κάθε εργαζόμενος, κάθε νέος και νέα, κάθε βιοπαλαιστής, λαϊκός άνθρωπος και εδώ στο Ηράκλειο και σε ολόκληρη την Κρήτη τη μια βδομάδα που μένει μέχρι τις εκλογές. Και με αυτό το κριτήριο να πάει στη κάλπη την άλλη Κυριακή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα εκείνο που μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά για τους ίδιους, για να μην είναι μια από τα ίδια με τις προηγούμενες φορές. Με ποιο αποτέλεσμα εκλογικό θα μπορέσουν να αναθαρίσουν, να νιώσουν ότι κάτι αλλάζει. Τι είναι αυτό που κρίνεται τελικά σε αυτές τις εκλογές για το λαό μας. Εμείς με την ειλικρίνεια, με την εντιμότητα που μας διακρίνει και που ξέρετε ότι αυτά είναι που μας χαρακτηρίζουν, άσχετα αν συμφωνείτε λιγότερο ή περισσότερο μαζί μας, σας λέμε το εξής. Το μόνο πραγματικά καλό που μπορεί να βγει για το λαό μας από αυτές τις εκλογές είναι να είναι πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ. Έτσι μόνο θα είστε εσείς όλοι πιο δυνατοί. Για να αντιπαλέψουμε μαζί από καλύτερες θέσεις μια πολιτική αποδεδειγμένα πολλές φορές αντιλαϊκή. Να ανοίξουμε έναν άλλο, ένα καλύτερο δρόμο για μας και τα παιδιά μας, για τις ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. Μη δίνετε σημασία στους γνωστούς εκβιασμούς, στα διάφορα διλήμματα που βάζουν όλοι οι άλλοι για να υποκλέψουν για μια ακόμα φορά την ψήφο του λαού και της νεολαίας. Μην κάνετε δική σας τη δική τους αγωνία περί της δήθεν της περιβόητης σταθερότητας. Η δική τους σταθερότητα είναι αστάθεια για τα λαϊκά συμφέροντα. Αντίθετα, όσο πιο αδύναμα, όσο πιο ασταθή είναι τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα διάφορα συμπληρώματά τους, τόσο το καλύτερο για όλους και για όλες μας. Γιατί αυτά τα κόμματα με το καλημέρα μετά τις εκλογές, με όποια σύνθεση κι αν τα βρουν μεταξύ τους για να συγκροτήσουν την κυβέρνησή τους, θα παραλάβουν τη σκητάλη του Ταμείου Ανάκαμψης για να περάσουν τα επόμενα 350 προαπαιτούμενα σε βάρος των εργαζομένων. Δεν κρατιούνται μάλιστα ούτε μέχρι να φτάσουμε την 21η Μαΐου στις εκλογές. Την Τετάρτη, την ώρα που οι αρχηγοί τους πάσχιζαν να δείξουν πόσο διαφέρουν σε αυτό το debate, οι ευρωβουλευτές τους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφιζαν αγκαλιά τα νέα χαράτσια για τους λαούς, για το λαό μας, που προβλέπει ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεχιστεί το μεγάλο φαγοπότη των ομίλων. Μετά τις εκλογές, ο στόχος της γνωστής, την έχετε ακούσει από αυτούς πολλές φορές, δημοσιονομικής σταθερότητας, και που τη μοιράζονται όλοι τους, τα ματωμένα δηλαδή πλεονάσματα που επιστρέφουν, σημαίνουν νέες θυσίες για το λαό, νέους φόρους, νέα συμπίεση του εισοδήματός τους. Μετά τις εκλογές όλοι μας θα συνεχίσουμε να ζούμε τις συνέπειες της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, της επέλασης του καπιταλιστικού κέρδους σε κάθε τομέα και σε κάθε πλευρά της ζωής μας, όπως τη ζήσαμε με τραγικό τρόπο με το έγκλημα των τεμπών που δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Μετά τις εκλογές, οι τράπεζες, τα κοράκια των φαντς, οι διάφοροι πάτσιδες και όλοι οι υπόλοιποι, στους οποίους η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ έχουν παραδώσει τα κόκκινα δάνεια του Κοσμάκη έναντι πινακίου Φακής, θα συνεχίσουν να πληστηριάζουν σπίτια, να ξεσπιτώνουν λαϊκές οικογένειες. Προσέξτε, μη σας παραπλανήσουν. Κανένας τους δεν λέει ότι θα σταματήσει οριστικά αυτό. Όλοι τους θεωρούν αυτονόητο, γιατί, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, πληστηριασμοί γίνονται σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία. Μετά τις εκλογές θα στείλουν τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης στην επικείμενη επίσης σύνοδο του ΝΑΤΟ, που αναμένεται να δώσει σήμα για παραπέρα εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία. Η ίδια κυβέρνηση θα συνεχίσει τα επικίνδυνα παζάρια στα ελληνοτουρκικά για τις διευθετήσεις που ρίχνουν λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών. Σας καλούμε να αναρωτηθείτε, γιατί δεν ακούμε τίποτε απολύτως για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα μέσα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, όταν όλοι τσακώνονται με όλους με την πιο και για την πιο ασήμαντη αφορμή? Γιατί μόνο το ΚΚΕ επιμένει να το θέτει? Ο λόγος είναι απλός. Δεν ακούμε τίποτα γιατί δεν έχουν πάνω σε τι να αντιπαρατεθούν, γιατί συμφωνούν σε όλα. Γι' αυτό ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δηλώνει ότι δεν και τον πολυαγχώνει ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, αφού με όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει, αυτός θα κάνει τις βρωμοδουλειές του. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η Κρήτη που όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις την έχουν μετατρέψει στο αβύθιστο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, όπως οι ίδιοι λένε, και ταυτόχρονα την έχουν μετατρέψει σε στόχο των αντιπάλων τους, είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι σημαίνει η κάθε κυβέρνηση να συνεχίζει από εκεί που το άφησε η προηγούμενη και να το πηγαίνει ακόμα παραπέρα. Μιλάμε φυσικά για την πολύ επικίνδυνη ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις βάσεις που προετοίμασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και επικύρωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσφατα, ο Ριζοσπάστης δημοσιοποίησε αναλυτικά σχέδιά τους για την αναβάθμιση και επέκταση της βάσης της Σούδας, που σχεδιάζεται μάλιστα με πρότυπο το στρατηγείο των νατοικών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη βάση των ΗΠΑ στο Ραμστάιν της Γερμανίας. Όσο μεγαλώνει η βάση, τόσο μεγαλώνουν οι κίνδυνοι και η ανασφάλεια για το λαό μας. Και πιστεύουμε ότι δεν έχει μείνει κανένας λογικός άνθρωπος που να πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να κουνηθούν οι σύμμαχοί μας από τις βάσεις τους για να συνδράμουν στην περίπτωση ενός θερμού πολεμικού επεισοδίου με την Τουρκία. Όσα τηλέφωνα και να τους κάνει ο κάθε πρωθυπουργός ή ο κάθε, να μην πω, όπως ο κύριος Βαρουφάκης που μας είπε ότι θα κάνει, θα σηκώσει, λέει, το τηλέφωνο και θα λυθεί το πρόβλημα. Λες και δεν έγιναν τόσα και τόσα τηλεφωνήματα όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο ή το 1996 με τα Ήμια. Το μόνο που θα λένε στα τηλέφωνα είναι βρείτε τα, όπως κάνουν όλα αυτά τα χρόνια που η επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης κλιμακώνεται στην αντιπαράθεσή της με την ελληνική άρχουσα τάξη. Γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να κρατήσουν την Τουρκία στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ και μακριά από την αγκαλιά της Ρωσίας για τα δικά τους συμφέροντα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ένας είναι ο μεγάλος στόχος των κομμάτων του συστήματος που διεκδικούν τη διακυβέρνηση του τόπου και σε αυτές τις εκλογές. Η ανάπτυξη λένε. Και επειδή αυτό το σύστημα λέγεται καπιταλισμός, πρόκειται δηλαδή, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Γύρω από αυτή διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ποιος είναι πιο ικανός να την εξασφαλίσει. Πίσω από αυτόν τον στόχο καλούν το λαό μας να συνταχθεί. Για σκεφτείτε όμως, ανάπτυξη δεν είχαμε και το 2022. Τι κέρδισε ο λαός από αυτό? Είδε το διαθέσιμο εισόδημά του, τον πραγματικό μισθό, να μειώνεται παραπέρα κατά 7,4% σύμφωνα με τα δικά τους, με τα επίσημα στοιχεία. Για κάποιους άλλους βέβαια, τα αποτελέσματα της ανάπτυξης ήταν πολύ διαφορετικά. Πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη είχαν μόνο 150 εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καταγράφοντας και αύξηση 10% από πριν. Δεν θα λέγαμε ότι τα πήγαν κι άσχημα, έτσι δεν είναι? Το νιώθουν οι εργαζόμενοι πάρα πολύ καλά αυτό και στο πετσί τους μάλιστα, και εδώ στην Κρήτη το νιώθουν οι χιλιάδες ξενοδοχοϊπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα και πάνω την τουριστική σεζόν και δεν γνωρίζουν αν και πώς θα την τελειώσουν. Γιατί ακόμα έχουμε Μάη και οι οργανώσεις του ΚΚΕ, τα σωματεία, δεν προλαβαίνουν να καταγράφουν καταγγελίες για δουλειά από ήλιο σε ήλιο, επταήμερα χωρίς ρεπό, σε άθλιες συνθήκες. Από την άλλη βέβαια, από πολύ νωρίς ξενοδόχοι, τουριστικοί επιχειρηματίες και tour operators μιλάνε ανοιχτά για χρονιά ρεκόρ σε αφίξεις, έσοδα και προφανώς και νέα μεγάλα υπερκέρδη. Αφού προηγούμενα είχαν λάβει τις παχυλές επιδοτήσεις και τις φοροαπαλλαγές για ανακαινήσεις και νέες επενδύσεις σε πράσινες κλίνες από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας. Ενώ οι εποχιακοί εργαζόμενοι που είναι πλούσιοι, σύμφωνα με αυτά που λένε οι κυβερνήσεις, έλαβαν μόνο 3 μήνες το πετσοκομμένο Ταμείο Ανεργίας και πολλοί τους απάντησαν. Άλλη μια απόδειξη ότι στους δημοσιονομικούς περιορισμούς και στις περιβόητες αντοχές της οικονομίας χωράνε μόνο οι λεφτάδες επενδυτές, όχι οι μεροκαματιάριδες εργαζόμενοι. Αυτό είναι το κοινό πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το θαύμα της ανάπτυξης του τουρισμού, για την οποία όλοι μαζί κοκορεύονται και υπηρετούν. Αφού όλοι μαζί έφτιαξαν όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, έφτιαξαν αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο που εξασφαλίζει το ξεζούμισμα μόνο των ξενοδοχοϊπαλλήλων και τον αφανισμό των αυτοαπασχολούμενων ευαίσθητων τουρισμό, τώρα μας διαφημίζει η Νέα Δημοκρατία ότι θα στείλει και τους Ράμπο των ελεγκτικών μηχανισμών για να κάνουν τους τροχονόμους της εφαρμογής του. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 2011 κατάργησε τα βαρέα και ανθυγιεινά για ειδικότητες αυτού του κλάδου, τους μάγειρες, τις καμαριέρες. Η συγκυβέρνηση μετά Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ το 2012 κατάργησε επί της ουσίας τις κλαδικές συμβάσεις και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και θεσμοθέτησε να ορίζεται ο βασικός μισθός με υπουργική απόφαση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τον νόμο Κατρούγκαλου κατάργησε το εφάπαξ των ξενοδοχοϊπαλλήλων στην 20η αιτία και παγίωσε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67. Νομοθέτησε τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος. Η τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο Χατζηδάκη για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μεταξύ άλλων έβαλε τα φόπλακα στο οκτάωρο, στο πενθήμερο, που έτσι κι αλλιώς δεν είχε καμιά πρακτική εφαρμογή στα ξενοδοχεία. Νόμος που κατά 50% ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά κυβέρνηση δεν κατάργησε τους αντιασφαλιστικούς, αντεργατικούς νόμους της προηγούμενης. Αντίθετα, πάτησε σε αυτούς και τους ενίσχυσε. Τόσο η λεγόμενη προοδευτική αριστερή κυβέρνηση Μούφα, όσο και η νεοφιλελεύθερη δεξιά κυβέρνηση στήριξαν τους μεγάλους ομίλους, τους μπούκωσαν με κέρδη, διαμόρφωσαν ακόμα χειρότερες συνθήκες εργασίας. Έδωσαν ζεστό χρήμα στους μεγαλοξενοδόχους. Μόνο το 2021 πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν ως άμεση κρατική επιχορήγηση σε τουριστικές επιχειρήσεις για να περιορίσουν τη χασούρα από τη μειωμένη κίνηση λόγω του κορονοϊού. Ούτε πώς θα καταφέρουν να ψηφίσουν την άλλη Κυριακή δεν ξέρουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στη σεζόν, αφού η άδεια ακούγεται πλέον ως ανέκδοτο. Ενώ η κυβέρνηση απέρριψε την τροπολογία του ΚΚΕ για να μπορέσουν να ψηφίσουν στον τόπο όπου εργάζονται. Τέτοια είναι η δημοκρατία τους σε αυτό εδώ το σύστημα. Σταματάει έξω από τις πύλες των χώρων δουλειάς. Εμείς όμως τους καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μην τους κάνουν τη χάρη, να απαιτήσουν την άδεια που δικαιούνται, να πάνε να ψηφίσουν ΚΚΕ για να τιμωρήσουν αυτούς που θέλουν να τους στερήσουν τη φωνή. Κερδίζει τελικά από αυτή την ανάπτυξη ο λαός της Κρήτης αυτό που του αναλογεί. Κερδίζουν μήπως οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στην εστίαση, στα ξενοδοχεία, στις αμέτρητες επιχειρήσεις. Και αν κερδίζουν, τότε γιατί δεν κάνουν ουρές έξω από τις επιχειρήσεις αναζητώντας δουλειά. Γιατί γκρινιάζουν οι μεγαλοξενοδόχοι και εδώ στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα για μια ακόμα χρονιά για δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας. Τι εμποδίζει αν όχι η απληστία, η ασυδοσία της εργοδοσίας, ο στόχος της κερδοσκοπίας τους, έναν εργαζόμενο στον τουρισμό να δουλεύει 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, με μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες του. Γιατί είναι λογικό να δουλεύει κανείς 6 μήνες και να πρέπει να ζήσει 12. Γιατί ο τουρισμός, γιατί η αναψυχή δεν θα μπορούσε να λειτουργεί όλο το χρόνο. Ακριβώς γιατί τα μονοπόλια θέλουν να απομειζούν όταν και όσο έχει εισερχόμενη αυξημένη τουριστική κίνηση. Σκεφτείτε πώς και πόσο θα δούλευαν αν ο λαός είχε πρόσβαση σε καλές ποιοτικές διακοπές όλο το χρόνο. Τι εμποδίζει αλήθεια μια μικρή επιχείρηση να αναπτυχθεί και να διασφαλίζει μια καλή ζωή σε έναν επαγγελματία αυτοαπασχολούμενο που δουλεύει με την οικογένειά του, αν όχι αυτός ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός με τα μεγαθύρια του κλάδου? Το ίδιο όμως νιώθουν στο πετσί τους τα ωφέλη της καπιταλιστικής ανάπτυξης και οι εκατοντάδες σεισμόπληκτοι, οι πλημμυρόπληκτοι των δήμων Μινώα, Αρχανών Αστερουσίων, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου. 17 μήνες και βάλε μετά τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι, 6 μήνες από τις φωνικές πλημμύρες στην Αγία Πελαγία, δεν είναι μόνο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ακόμα ορθοποδήσει, αλλά είναι παντελώς εγκατελειμμένοι από την κυβέρνηση και την τοπική διοίκηση. Είναι ότι ακόμα και σήμερα κανένας ουσιαστικός σχεδιασμός για αντιπλημμυρική, αντισυσμική θωράκιση των πολύπαθων αυτών περιοχών δεν έχει έστω δρομολογηθεί. Επιπλέον, οι κάτοικοι βιώνουν και το δρόμο των πληστηριασμών και είναι γνωστό ότι τα φαντς δεν κάνουν διακρίσεις και καμιά προστασία δεν έχει προβλεφθεί για τους πληγέντες και συνεχίζουν να πληρώνουν ένφια, συνεχίζουν να πληρώνουν τους φόρους και την ίδια στιγμή τους δεσμεύουν λογαριασμούς τραπεζών, παρόλο που τους είχαν βάλει κάποια λεφτά ακριβώς για να τους έχουν δέσμιους. Και όλα αυτά, όταν λίγο πιο πέρα, στο πολύπαθο Καστέλι, η χρηματοδότηση των μεγαλοκατασκευαστών και των ιδιοκτητών του νέου αεροδρομίου ρέει άφθονα και επεκτείνεται, όπως βέβαια και η καταστροφή της περιοχής. Το σχέδιό τους είναι προφανές. Ξεπούλημα μπυρ παρά των λαϊκών περιουσιών και μετατροπή της περιοχής από αγροτική παραγωγική σε business real estate. Μόνο το ΚΚΕ στάθηκε ειλικρινά δίπλα τους στις αγωνίες, στις διεκδικήσεις τους για άμεσες λύσεις, στο 100% αποζημιώσεις των ζημιών τους και ουσιαστική βοήθεια να ξαναφτιαχτούν οι κατοικίες, οι επιχειρήσεις τους. Ή μήπως δεν νιώθουν στο πετσί τους οι κάτοικοι την αντιλαϊκή πολιτική, ιδιαίτερα η υγειονομική του νησιού, αλλά και όσοι κάτοικοι μην τους τύχει, μην τύχει σε κανένα μας δηλαδή, να επισκεφτούν τις δομές υγείας. Η υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών του, οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, η πολύμηνη αναμονή για ένα ραντεβού, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η δραστική μείωση των κρατικών δαπανών και η αύξηση των άμεσων και έμεσων πληρωμών του λαού για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη είναι αποτελέσματα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, που φάνηκε με τον πιο τραγικό τρόπο αυτά τα 3 χρόνια της πανδημίας. Αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης είναι το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που ψήφισε η κυβέρνηση, που μιλάει για συγχωνεύσεις νοσοκομείων με μικρή χιλιομετρική απόσταση, φωτογραφίζοντας το Βενιζέλιο και τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου. Αυτός είναι και ο λόγος που το νοσοκομείο συστηματικά και συνειδητά από αυτούς υποβαθμίζεται. Φίλες και φίλοι, οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες ήμασταν και την τετραετία που πέρασε πρώτοι μπροστά στη γραμμή για να αλλάξουν όλα αυτά, για να πετύχουμε έστω και την παραμικρή ανακούφιση. Και την τετραετία που πέρασε ολάκερη, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό». Παλέψαμε για αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα μπαίνουν εμπόδιο στη φυσική εξόντωση των εργαζομένων, για μέτρα υπέρ της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να μην σακατεύονται οι εργαζόμενοι, για μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, για ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας παντού, για αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στα παιδιά μας και άλλα πολλά ακόμα. Πιστεύουμε ότι προσφέραμε όσα μπορούσαμε στο λαό μας, στο μέτρο και των δυνάμεων που μας είχε δώσει. Ο ένας και μοναδικός βουλευτής του ΚΚΕ σε όλη την Κρήτη, ο Μανώλης ο Συντυχάκης, έφερε όλα αυτά τα ζητήματα στη Βουλή, μαζί με πολλά άλλα ακόμα που θα μας έπαιρνε πολλές ώρες να τα λέμε, για προβλήματα που αφορούν όλο το λαό της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε να αναλογιστείτε αν έχετε να κερδίσετε ή να χάσετε από την επανεκλογή βουλευτή του ΚΚΕ στο Ηράκλειο, από την εκλογή και άλλων κομμουνιστών βουλευτών στο νησί σας. Μόνο κέρδος θα έχει η Κρήτη. Η θέση που κρατάμε σήμερα, όλη μας η δράση υπέρ του λαού, το ότι δεν πρόκειται να γίνουμε δεκανίκοι σε καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, είναι ακριβώς γιατί έχουμε πρόγραμμα επιστημονικά επεξεργασμένο, πρόγραμμα μιας άλλης εργατικής, λαϊκής διακυβέρνησης, γνήσιας λαϊκής εξουσίας. Έχουμε πρόγραμμα για μια ανάπτυξη πραγματικά φιλολαϊκή, απαλλαγμένη από το κριτήριο του καπιταλιστικού κέρδους που δημιουργεί όλα τα δεινά και τις συμφορές. Είμαστε έτοιμοι όταν η εργατική τάξη, ο ελληνικός λαός το επιλέξει, να αναλάβουμε την ευθύνη μας σε μια τέτοια λαϊκή διακυβέρνηση, όπου πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί του πλούτου και όχι οι διαφορικοί φήνες που τον απομυζούν. Σε μια τέτοια πραγματική εξουσία των ίδιων των εργαζομένων, όπου ο λαός δεν θα είναι θεατής, απλά με μια ψήφο κάθε 4 χρόνια, που η δημοκρατία δεν θα σταματάει έξω από τις πύλες των εργοστασίων ή στις εισόδους των πολυκαταστημάτων, στις εισόδους των ξενοδοχείων, αλλά κάθε παραγωγική μονάδα θα είναι κυψέλη όχι μόνο εργασιακής δημιουργίας, αλλά και δημοκρατίας, συζήτησης, αγωνιστικής, εθελοντικής πρωτοβουλίας. Σε μια τέτοια διακυβέρνηση εξουσία, όπου θα συμμετέχει το ΚΚΕ, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού μας θα λογοδοτούν πραγματικά σε αυτούς που τους εξέλεξαν. Θα υπάρχει η δυνατότητα του άμεσου ελέγχου και της ανάκλησης. Κάθε κρίσιμο νομοσχέδιο ή απόφαση θα συζητιέται μέχρι κάτω, μέσα σε όλο το λαό, στους χώρους δουλειάς, στις εργατικές λαϊκές συνελεύσεις. Σε αυτή την εργατική λαϊκή εξουσία θα πάρει σάρκα και οστά η πιο βαθιά, η πιο πλατιά έννοια της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Θα καταργηθεί κάθε διάκριση, κάθε καταναγκασμός και πρώτα απ' όλα η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ο μόνος καταναγκασμός θα είναι ακριβώς η απαγόρευση της εκμετάλλευσης. Σε αυτή τη διακυβέρνηση, σε αυτή την εξουσία λοιπόν, θα απελευθερωθούν και όλες οι πρωτόγνωρες σήμερα δυνατότητες στην παραγωγή. Θα αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα αυτού εδώ του τόπου, τα πλούσια εδάφη, οι εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες, ο σημαντικός ορυκτός πλούτος της χώρας, οι δυνατότητες για πραγματική πράσινη ενέργεια από όλες τις εγχώριες πηγές ενέργειας. Θα αξιοποιηθεί η πλούσια πείρα των εργαζομένων, τα επιστημονικά επιτεύγματα, όλη η οικονομία, κάθε πόρος, κάθε υποδομή, κάθε παραγωγική δραστηριότητα θα συγκλίνουν μέσω του κεντρικού σχεδίου σε ένα βασικό νόμο, δηλαδή στην ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και όχι στο κέρδος των λίγων. Μια τέτοια διακυβέρνηση θα σπάσει τα δεσμά των διεθνών ανισότιμων σχέσεων και συμφωνιών που υπάρχουν σήμερα. Θα αποδεσμεύσει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, θα πραγματοποιήσει διμερείς συμφωνίες, πολυμερείς συμφωνίες επίσης σε ισότιμη βάση με άλλες χώρες. Σήμερα υπάρχει λύση για να φτιάξουμε ένα πολύ πιο ασφαλή και σύγχρονο δίκτυο, για παράδειγμα στις μεταφορές. Υπάρχει λύση για να μην εξαρτώμαστε διατροφικά και όχι μόνο σε αυτό τον πλούσιο και ευλογημένο τόπο. Υπάρχει λύση για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, των ισχυρών σεισμών, αξιοποιώντας τα επιστημονικά επιτεύγματα με ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Σήμερα έχουν διαμορφωθεί επιστημονικά οι όροι για να υπάρχει ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, νοσοκομείων πλήρως στελεχωμένων με όλες τις ειδικότητες και όλα τα σύγχρονα μέσα. Υπάρχει λύση για να αποτελούν ο τουρισμός, η αναψυχή, η ξεκούραση, κατοχυρωμένο δικαίωμα της εργατικής τάξης, των λαϊκών δυνάμεων και όχι ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Να απολαμβάνουν όλοι και όλες τις ομορφιές της πατρίδας μας με σύγχρονες υποδομές που τώρα αδυνατούν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Ο τουρισμός να γίνει δικαίωμα και ταυτόχρονα γέφυρα φιλίας, γνωριμίας, συνεργασίας των λαών. Γι' αυτό βαδίζουμε στο δρόμο της σύγκρουσης με τον πραγματικό αντίπαλο, αυτόν που όλα τα άλλα κόμματα κρύβουν γιατί ακριβώς τον υπηρετούν. Το απάνθρωπο δηλαδή σύστημα της εκμετάλλευσης. Φίλες και φίλοι, δέκα μέρες μένουν μέχρι το άνοιγμα της κάλπης της 21ης Μαΐου και είναι μέρες που μπορούν να γίνουν πάρα πολλά ακόμη από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, για να φτάσει το κόμμα όσο πιο ψηλά γίνεται. Με τα ψηφοδέλτια για κάθε εκλογική περιφέρεια στο χέρι, τις μέρες που μένουν μέχρι και την τελευταία στιγμή οργανώνουμε ένα ακόμα πιο πλατή άνοιγμα στο λαό και στη νεολαία, σπίτι το σπίτι στις γειτονιές, πόστο το πόστο στους χώρους δουλειάς και σπουδών, άνθρωπο τον άνθρωπο παντού, να μεταφέρουμε το κάλεσμα του κόμματος για ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ, ώστε να είναι ο ίδιος ο λαός δυνατός την άλλη μέρα των εκλογών. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα η συζήτηση να πάει στο διατάφτα. Σε αυτές τις εκλογές ΚΚΕ να χρεοκοπήσει μέχρι και την τελευταία στιγμή κάθε ψευτοδήλημα, κάθε εμπόδιο που βάζουν τα άλλα κόμματα στο κριτήριο του εργατόκοσμου, προσπαθώντας να τον στοιχίσουν πίσω από την αναζήτηση κάποιου σωτήρα. Ο λαός της Κρήτης ξέρει πολύ καλά, μπορεί να καταλάβει ότι ούτε προκοπή θα δει από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε εξαστεριά θα κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα κρατούν τα μπόσικα οι πρόθυμες ουρές τους ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25. Αφήστε τώρα που φαίνεται ότι έχουν πέσει για τα καλά όλες αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Οι μεταγραφές και στα ψηφοδέλτια των νομών της Κρήτης ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25 δίνουν και παίρνουν. Τόσο μεγάλες βλέπετε είναι οι αποστάσεις που χωρίζουν αυτά τα αστικά κόμματα. Αντίθετα, ο λαός της Κρήτης ξέρει ότι έχει πολλά να κερδίσει από ένα ισχυρό ΚΚΕ στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, με περισσότερους εκλεγμένους βουλευτές που θα τους έχουν σταθερά στο πλάι τους, παρόντες παντού στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και στις διεκδικήσεις τους. Μέχρι το τελευταίο λεπτό λοιπόν κάνουμε τη νύχτα μέρα για να πάρουν απάντηση αυτοί που κυβερνούν τα τελευταία 4 χρόνια και τσάκισαν το λαό με την πολιτική τους. Και απάντηση μπορούν να πάρουν μόνο με την ψήφο στον αυθεντικό αντίπαλό τους, στον αυθεντικό αντίπαλο της πολιτικής τους, το ΚΚΕ, όπως πήραν απάντηση προχτές στις φοιτητικές εκλογές, όπου η παράταξη της ΚΝΕ, η πανσπουδαστική, αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρώτη δύναμη, αφήνοντας 10 ποσοστιαίες μονάδες πίσω τη δεύτερη, την κυβερνητική ΔΑΠ και την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ πολύ παραπίσω να ανταγωνίζεται τα λευκά μόνο. Να πάρουν απάντηση και όσοι στήριξαν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στάση τους όλη αυτή την τετραετία, ψηφίζοντας τα μισά της και πάνω νομοσχέδια και βάζοντας πλάτη σε όλες τις κρίσιμες στιγμές, αφού πρώτα αυτοί πριν είχαν τσακίσει το λαό ως κυβερνώντες. Και έχουν το θράσος τώρα να ξύνονται στην γλίτσα του Τσοπάνη, όπως ο κύριος Τσίπρας που προσπαθεί δήθεν να εκβιάσει, λέει, το ΚΚΕ για να του δώσει στήριξη, να καθίσει πάλι στο σβέρκο του λαού και να συνεχίσει το έργο του Μητσοτάκη. Ξέρει πολύ καλά ότι τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Αν δεν πατήσαμε την μπανανόφλουδα το 2012 και το 2015, τότε που δεν είχε ακόμα κυβερνήσει και εμπορευόταν τις ελπίδες, τις αγωνίες του λαού μας με το κιλό, λες κι είναι πορτοκάλια. Υπάρχει περίπτωση να του κάνουμε τη χάρη τώρα που δεν μπορεί να πείσει ούτε όσους τον πίστεψαν στο παρελθόν. Φυσικά και δεν το πιστεύουν αυτό. Ο εκβιασμός που απευθύνουν δεν είναι γενικά προς το ΚΚΕ. Στην πραγματικότητα είναι εκβιασμός προς το λαό μας, προς τους ψηφοφόρους, εκβιασμός προς όλους όσοι τους πήραν χαμπάρι και σκέφτονται να τους εγκαταλείψουν. Και δεν είναι και λίγοι σήμερα. Δείχνει κυρίως τη μεγάλη δυσκολία που συναντούν στο να πείσουν τον προοδευτικό κόσμο αυτής της χώρας, τους εργαζόμενους, την νεολαία, ακόμα κι όσους τους ψήφισαν το 2019, ότι αποτελούν πραγματική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε άλλωστε ότι πολλοί από αυτούς σκέφτονται σήμερα πλέον να ψηφίσουν το ΚΚΕ. Σας καλούμε λοιπόν να κλείσετε τα αυτιά σας σε όλους τους εκβιασμούς και να κάνετε την ώρα της κάλπης το μεγάλο βήμα. Σας περιμένουμε δίπλα μας να βαδίσουμε μαζί στον ίδιο δρόμο της εντιμότητας, να δώσουμε μαζί τις μεγάλες μάχες που έχει ανάγκη ο λαός μας. Δυνατό ΚΚΕ λοιπόν την άλλη Κυριακή, για να εκφραστεί η οργή και αγανάκτηση, για να έχει ο λαός ασπίδα για το σήμερα, για να δυναμώσει η ελπίδα για το αύριο, για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. ΚΚΕ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ.